Τα πρώτα σημάδια. Ορίστε, έχουμε κατώτατο μισθό. Η αύξηση του κατώτατου μισθού πώς θα επηρεάσει την αγορά? Κύριε Μιχαλιδάκη, εμείς είχαμε επισημάνει από την απαρχή της μείωσης του παλαιού κατώτατου μισθού που έφτασε στα 586 ότι ήταν μια εσφαλμένη κίνηση. Το είχαμε επισημάνει τότε απέναντι στους θεσμούς, τρόικα τότε, μετέπειτα θεσμοί, ότι ήταν η λάθος πολιτική, ακριβώς διότι δεν εστιάσαμε ποτέ το πρόβλημα των εργασιακών σχέσεων ή του εργατικού κόστους στο μισθολογικό κόστος, αλλά αντίθετα στο μη μισθολογικό κόστος. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο εμένουμε και σήμερα, αλλά βέβαια γενικότερα στην λογική της υπερφορολόγησης. Επανειλημμένως έχω επισημάνει ότι το συνολικό φορολογικό και ασφαλιστικό βάρος για μια επιχείρηση σήμερα, ασχέτως μεγέθους, ανέρχεται στο 52% του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης, όχι της κερδοφορίας, του τζίρου της επιχείρησης. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε ένα φορολογικό ανταγωνισμό από όμορες χώρες που ο βασικός φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων κυμαίνεται από 10 έως 16%, είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μπορέσεις να ανταγωνιστείς. Θα επανέλθουμε, κύριε Μίχαλε, στο κομμάτι της φορολόγησης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το θίξουμε και να το συζητήσουμε. Απλά θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, μια που αναφερθήκατε, εδώ υπήρχε, είχε αναπτυχθεί μια ολόκληρη θεωρία γιατί ξαφνικά στην Ελλάδα θα ήμασταν ανταγωνιστικοί αν πέφτανε οι μισθοί στα τάρταρα, ενώ σε όλη την Ευρώπη που το θέμα της ανταγωνιστικότητας μπορεί να ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα, οι μισθοί ήταν 3 και 4 φορές επάνω. Δηλαδή προσπαθούσαν να μας πείσουν, τώρα ξαφνικά, έτσι όπως το λέτε, μου έρθει στο μυαλό, σαν να είμαστε σε ένα άλλο πλατό, κάτω συνήθως τα λέγαμε τότε. Γι' αυτό τότε, θα πω ότι παραβιάζεται ανοιχτές θύρες αυτή λοιπόν, τη στιγμή. Λοιπόν, πραγματικά, εδώ συζητούσαν ακόμα, Κώστα, για να το επαναφέρουμε. Θυμάστε που λέγανε να φτιάξουμε και αποκλειστικές ζώνες, κάτι ζώνες όπου εκεί θα υπήρχαν μια ανεξέλεγκτη ζούγκλα στο εργασιακό τοπίο. Με αυτή τη μορφή, ναι. Το ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ελεύθερες ζώνες για θέματα καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, ναι, έτσι ώστε να προσελκύσουμε και εταιρείες του εξωτερικού. Όχι, τουλάχιστον η πρόταση την οποία είχαμε καταθέσει όταν το θέμα αυτό ήταν στην επικαιρότητα, αυτό το οποίο είχαμε αντιτάξει εμείς, είχαμε πει ναι στις ελεύθερες ζώνες, αλλά για καινοτόμες επιχειρήσεις, για υψηλής τεχνολογίας, με ειδικές συνθήκες και οπωσδήποτε, επειδή το εργασιακό περιβάλλον σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν αμείβονται, με βασικούς μισθούς. Εδώ είχε πέσει το τραπέζι για το θέμα των μισθών, με τη μισθοσπίνα. Όπως είπα στην αρχή, ήταν μια λάθος πολιτική. Mm-hmm. Μια λάθος πολιτική που δυστυχώς μια μεγάλη μερίδα αυτών των ανθρώπων, όπως είναι οι 600.000 οι οποίοι ωφελούνται τώρα, όπως και 200.000, 280.000 άνεργοι, οι οποίοι θα ωφεληθούν μετά από τόσα χρόνια. Όλοι πληρώσαμε το μάρμαρο, κύριε Μιχλιδάκη και κύριε Λασκαράτε, σε όλη αυτή την περίοδο της Μνημονιακής Επιτροπής. Κάθε αρχή και δύσκολη, γιατί βλέπω ακόμα και μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο χθες, υπάρχουν έτσι γενικότερες συζητήσεις, μα είχαμε πει 751, γιατί είναι 650. Ναι. Κάθε αρχή και δύσκολη, απλά ακολουθούμε το μοντέλο αυτό που ακολούθησαν και άλλες χώρες, οι οποίες εξήλθαν του δικού τους μνημονίου, και αναφέρομαι στην πιο πρόσφατη που είναι της Πορτογαλίας, που μέσα σε 4 δόσεις, ας το πω έτσι, σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις, υπήρξε η επαναφορά του κατώτατου μισθού και σήμερα είναι κατά τη υψηλότερος από αυτό το οποίο ευρίσκεται όταν μπήκε η Πορτογαλία σε μνημόνιο. Αυτό είναι μια φυσιολογική πορεία, έτσι όπως την καταλαβαίνουμε όλοι μας. Τι να κάνουμε τώρα, δυστυχώς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, χρεοκοπήσαμε, μπήκαμε σε μνημόνια, βγήκαμε τελευταίοι από τα προγράμματα και ακολουθούμε την πορεία των άλλων χωρών. Δηλαδή αυξάνονται οι μισθοί, σιγά σιγά, σκαλοπάτι δεν γίνεται να εκτοξευτούν. Αυτή είναι όμως μια πορεία που νομοτελειακά πηγαίνει κανείς. Θέλω να πω ότι μειώθηκαν σε μια νύχτα κάποια στιγμή οι μισθοί, ισοπεδώθηκαν και η ανεργία εκτοξεύθηκε στο 28%. Σε 7,9%. Έχουν καταλάβει όλοι ότι δεν συνδέεται ο μισθός με το μέγεθος της ανεργίας, ή υπάρχουν κάποιοι και στην αγορά, εγώ θα πω στο πολιτικό σύστημα, και στην αγορά, κύριε Μίχαλε, που θεωρούν ακόμα ότι χρειάζονται χαμηλή μισθή για να κρατώνται οι θέσεις απασχόλησης? Είναι εσφαλμένη άποψη αυτή η οποία εκφράζεται, θέλω να πιστεύω, από πάρα πολύ λίγους πλέον. Ξέρετε, μας τη δίδαξαν τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ όμως θέλω να μιλήσω πρακτικά. Πρέπει να είναι χαμηλή η μισθή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο θα το θυμηθείτε τόσο εσείς όσο και η κυρία Μιχαλιδάκη. Θυμόσαστε το μεγάλο αναπτυξιακό άλμα που υποτίθεται ότι θα έκανε η γείτονα χώρα Βουλγαρία?
Προσέξτε, για ποιο λόγο. Διότι ήταν ο βασικός μισθός 200 ευρώ. Mm. Όταν λοιπόν το πρώτο είχα ακούσει αυτό και είχε αποτυπωθεί, η απάντηση την οποία είχα δώσει τότε είναι, όταν μια επιχείρηση, μεσαία ή μεγάλη, που θα αποφασίσει να πάει σε μια ξένη χώρα ώστε να δραστηριοποιηθεί εκεί, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει είναι ποιο είναι το ποσοστό του παραγόμενου προϊόντος το οποίο θα μπορεί να εξάγει. 30%, 40% με την παραγωγή την οποία θα έχει σε αυτή τη χώρα. Το υπόλοιπο 60 με 70% της παραγωγής θα πρέπει να διατεθεί στην εσωτερική αυτή αγορά όπου θα δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Εν προκειμένου στη Βουλγαρία. Όταν λοιπόν έχεις ένα εισόδημα της τάξης των 200 ευρώ, ποιος στα συγκαλά του θα πάει να επενδύσει εκεί, αν δεν είναι ένα προϊόν άκρος απαραίτητης ανάγκης, να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το χαμηλό, σε αυτό το χαμηλό καταναλωτικό επίπεδο που έχει η χώρα. Και γι' αυτό δεν είδαμε αυτό το θαύμα το οποίο συζητούσαν για τη Βουλγαρία. Γιατί συγκρίνουμε το μισθό μας με του Γάλλου που θες 2,5 ώρες να πας με το αεροπλάνο και όχι με του Λετωνού που θες 1 ώρα και είναι στα 70 ευρώ. Κύριε Σκαράτε, καλώς έγινε αυτή η αύξηση και μακάρι να υπάρξουν οι απαραίτητες αντοχές που χρειάζεται η οικονομία και η αγορά για να επανέλθουμε και πάλι σε επίπεδα και πρώτα ο Θεός να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και τα 751 ευρώ. Ο επιχειρηματίας μπορεί να τα δώσει τα λεφτά. Γιατί καλά το σε αυτή, τη φάση για μια μερίδα επιχειρηματικότητας, ειδικά με πολύ μικρές επιχειρήσεις, θα είναι δύσκολο. Γι' αυτό και εγώ θέλω να εστιάσω πού πρέπει να υπάρξει το ενδιαφέρον τώρα από πλευράς κυβέρνησης και γενικότερα του πολιτικού συστήματος. Όπως είπα λοιπόν και στην αρχή της συζήτησής μας, το μη μισθολογικό κόστος είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άρα εκεί πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας και να δούμε τη στιγμή που είμαστε η δεύτερη. Υψηλότερη, όχι σε επίπεδο Ευρωζώνης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28. Είμαστε δεύτεροι μετά την Εσθονία. Mm. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το ύψος του μη μισθολογικού κόστους. Άρα πρέπει να γίνει όχι μια συζήτηση, αλλά να μπορέσουμε πολύ σύντομα να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα και βεβαίως να δούμε και τα θέματα της φορολόγησης. Διότι αν δεν δούμε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά στοιχεία που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς και της οικονομίας, την περίφημη προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις, για παραγωγικές επενδύσεις, που εκεί, κύριε Λασκαράτη, πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας. Καλώς έγινε αυτή η αύξηση και η επόμενη όταν θα γίνει. Εάν όμως δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, εάν την προστιθέμενη αξία που χρειαζόμαστε για αυτήν την βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη που έχουμε όλοι οραματιστεί, δεν επικεντρωθεί επάνω σε παραγόμενο προϊόν, άρα να υπάρχει αυτή η προστιθέμενη αξία παραγόμενη εντός και όχι μέσα από το εισαγωγικό εμπόριο, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μας έλεγε νωρίτερα ο Θάνος ο Τσίρος ότι αυτή η όλη αύξηση, αυτό το ποσοστό που δίνεται, ουσιαστικά είναι ένα δις. Αποτιμάται σε ένα δις. Ένα δις το οποίο είναι στοίχημα αν αυτό θα ξαναπέσει στην αγορά ή θα πάει να καλύψει άλλες τρύπες. Ένα δις συνολικά. Ένα αρκετά μεγάλο σκέλος θα πέσει πράγματι στην αγορά και θα τονώσουμε έτσι περαιτέρω αυτό που λέμε την εσωτερική κατανάλωση. Να ανταπεξέλθουν καλώς μικρές επιχειρήσεις, γιατί αυτή είναι η ραχοκοπία. Σας λέω και πάλι, θα είναι δύσκολο, διότι αυτή τη στιγμή να δώσουμε και αριθμούς. Ναι. Για το νέο βασικό μισθό που διαμορφώνεται στα 650 ευρώ, η συνολική υποχρέωση του επιχειρηματία για τον εργαζόμενο αυτόν, αυτό που θα πρέπει να καταβάλει, είναι 812,54 ευρώ, αν δεν απατώμε. Είναι, αντιλαμβάνεστε, ένα υψηλό κόστος, το οποίο αν πολλαπλασιαστεί επί 12 ή επί 14, είναι αρκετά μεγάλο. Να βάλω το φόβο στο τραπέζι, αυτό το φόβο που κάποιοι, ας πούμε, τον μοιράζουν. Εγώ όμως να τον βάλω στο τραπέζι για να το συζητήσουμε. Θα απολυθούν άνθρωποι επειδή αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, ή θα σταματήσει ο Μίχαλος που ήθελε να προσλάβει κάποιον και θα έδινε 750 και τώρα θα δίνει 800 συνολικά, θα πει ας τον προσλάβω σε 2-3 μήνες, θα μπει ένα φρένο στις προσλήψεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Μια επιχείρηση είτε πάει καλά οπότε συνεχίζει με το εργατικό δυναμικό το οποίο απασχολεί, είτε πάει καλύτερα οπότε προσλαμβάνει και άλλους. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο είδαμε σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική παραγωγή και εκεί έγινε και μια συγκρατημένη αισιοδοξία την οποία έχω, διότι επί 11 συνεχόμενους μήνες είδαμε μια αύξηση των δικτών της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα μας, που είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί έρχεται σε αυτό που αναφέρθηκα νωρίτερα, δηλαδή στην παραγωγή, διότι αυτό ακριβώς πράττει η βιομηχανία. Αλλά παράλληλα, αυτούς τους 11 μήνες είδαμε και μια συνεχή
μηνιαία αύξηση του εργατικού δυναμικού αυτών των βιομηχανιών. Το οποίο κάτι σημαίνει. Ξέρετε, σε μια βιομηχανία ελαστικοποιημένες μορφές εργασίας ή λιγότερες ώρες part-time, όπως λέμε, δεν υπάρχει, διότι σε κυνηγάει η μηχανή, σε κυνηγάει η παραγωγή. Άρα είναι πλήρους απασχόλησης. Το μεγάλο λοιπόν ζητούμενο είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα θυγούν, ποιες είναι. Το 96% της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας είναι αυτό που λέμε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν επίσημα στατιστικά στοιχεία από 4 έως 9 άτομα. Ναι. Τώρα, το 96%, το 96% της επιχειρηματικότητας είναι ακριβώς αυτό. Ναι. Το 4% είναι οι λεγόμενες μεγάλες επιχειρήσεις που έχουμε στη χώρα. Αυτό είναι που πρέπει να αντιστρέψουμε. Ναι. Το 96% είναι που πρέπει να μειωθεί, να παραμείνουν η ζωή, απλά να ενδυναμώσουμε επιχειρήσεις που ανήκουν αυτή τη στιγμή στο 96%, ώστε να αυξήσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις που σημαίνει μεγαλύτερη απασχόληση. Αυτό και εδώ, αν μου δίνετε την ευκαιρία, είναι ότι έχοντας ξεπεράσει το θέμα αυτό μετά τις ανακοινώσεις και της κυβέρνησης που αφορά το εργασιακό καθεστώς, πρέπει να δούμε τις βασικές δομές της οικονομίας. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Λασκαράτη, κυρία Χιλιδάκη, το μεγάλο πρόβλημα έγκυται στη ροή χρηματοδότησης. Είναι δυνατόν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, μετά και την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, για την οποία ματώσαμε οι πάντες για να γίνει, να δυνατούν να χρηματοδοτήσουν έστω το υγιές σκέλος της επιχειρηματικότητας. Για να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα. Δηλαδή, μαθαίνουμε ότι αυτό που περιμένουμε να δούμε θα γίνει και με τα κόκκινα δάνεια και τι θα γίνει με αυτό το μεγάλο κεφάλαιο στις τράπεζες. Ένα μεγάλο σκέλος αυτού προβλήματος είναι και στις επιχειρήσεις. Πάρα πολλές επιχειρήσεις είναι στο κόκκινο αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά εδώ πρέπει να υπάρξει και ένας επαναπροσδιορισμός των στόχων που είχαν θέσει οι τροϊκανοί και οι θεσμοί. Ναι. Και τι εννοώ. Mm-hmm. Όταν υποχρεώνεις το τραπεζικό σου σύστημα εντός μιας διετίας να κάνει μια εκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια, της τάξης του 41%, οι πάντες εντός και εκτός των τυχών συνηγορούν στο ότι αυτό είναι ένας στόχος ο οποίος δεν μπορεί να επιτευχθεί. Είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Και εκεί είναι που πιέζεται το τραπεζικό σύστημα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να πετανεύσει η λογική, θα πρέπει να υπάρξει ένας επαναυπολογισμός, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον χρόνο, και βεβαίως θα πρέπει να δοθεί και μεγαλύτερη ελευθεριότητα στους τραπεζικούς, οι οποίοι για κάθε απόφαση την οποία παίρνουν να εκαθαρίσουν κάποιο δάνειο ή να επαναδιαπραγματευτούν ένα λεγόμενο κόκκινο δάνειο, το κάνουν υπό την δαμόκλαιο σπάθη του εισαγγελέως. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουν να κινηθούν βεβαίως με κάποιους αυστηρούς κανόνες, αλλά όχι να έχουν το φόβο ότι οποιαδήποτε υπογραφή βάλουν στη ρύθμιση ενός δανείου έχουν να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα την δικαιοσύνη. Ο εξοδικαστικός για τις επιχειρήσεις πώς πάει, κύριε Μιχαλή? Ο εξοδικαστικός καλύτερα από ότι όταν ξεκίνησε. Γιατί διαβάζουμε ότι υπάρχει στο σκέλος των επιχειρήσεων υπάρχει καθυστέρηση. Είναι πολλές επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν. Πράγματι, είναι πολλές επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν, που προφανώς δεν μπορούσαν να συντάξουν ένα τέτοιο επιχειρησιακό σχέδιο που είναι απαραίτητη προϋπόθεση της όλης διαδικασίας, έτσι ώστε να πείσουν, εντός παρενθέσεως, ότι όχι μόνο υπάρχει βιωσιμότητα, αλλά και η ανάγκη επαναχρηματοδότησης αυτής της επιχείρησης για να μπορέσει να διατηρηθεί εν ζωή, και βεβαίως και το προσωπικό το οποίο έχει αυτή η επιχείρηση. Είναι σχετικά καλύτερα από ότι πριν 6 ή 8 μήνες. Ναι. Ελπιστούμε ότι με κάποιες άλλες διορθωτικές κινήσεις που είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τον αρμόδιο ειδικό γραμματέα, τον κύριο Κουρμούση, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε να ενταχθούν περισσότεροι και να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας. Κύριε Μιχαλή, γίνεται μια προσπάθεια για έκδοση πενταετούς, ουσιαστικά την πρώτη έξοδο στις αγορές μετά από τα μνημόνια, το τέλος των μνημονίων. Όλο αυτό εκτός από την οικονομική παράμετρο. Έχει, φαντάζομαι, και μια συμβολική. Βεβαίως και έχει. Βεβαίως και έχει, και θεωρώ ότι είναι μια άσκηση ετοιμότητας. Απέχουμε για πάνω από ένα χρόνο από τις χρηματαγορές και πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια. Άκουσα και νωρίτερα τους συναδέλφους σας, αναφερθήκανε στο περίφημο μαξιλάρι, το οποίο έχει αυξηθεί στα 32 περίπου δισεκατομμύρια. Βέβαια, ξέρετε, το συγκεκριμένο αυτό μαξιλάρι, ενώ υπάρχει και πραγματικά θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις ανάγκες μας για την επόμενη διετία χωρίς να κάνουμε κάποια προσπάθεια να βγούμε στις αγορές, τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούν όμως οι διεθνείς χρηματαγορές μέσα στο παγκοσμιοποιημένο χρηματοοικονομικό περιβάλλον είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, εάν πηγαίναμε να ακουμπήσουμε αυτό το μαξιλάρι, θα υπήρξε μια πολύ βαριά κριτική και downgrading από τους διάφορους οίκους την επόμενη κιόλας ημέρα. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει και το γεγονός ότι επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα σε ό,τι αφορά την οικονομία μας, εγώ είμαι
θα περιμένω να δω ποιο θα είναι το ποσό της προσφοράς, γιατί όπως είπα είναι μια άσκηση ετοιμότητας και γι' αυτό ζητάμε 2 με 2,5 δισεκατομμύρια. Θα είναι αρκετά χρήσιμο να δούμε όχι μόνο το επιτόκιο, το οποίο εγώ ευελπιστώ θα είναι προς το 3,2-3,4%, αλλά ποια θα είναι και η προσφορά. Διότι αν δούμε υψηλή προσφορά, την οποία και βεβαίως δεν θα κάνουμε αποδεκτή, σημαίνει ότι αρχίζει να ανακτάται μια εμπιστοσύνη για την ελληνική οικονομία στα διεθνή φόρα. Και αυτό θα είναι σημαντικό. Κρίκος της αλυσίδας που συζητούσαμε πριν και για το κομμάτι των επενδύσεων, θεωρείτε, και για, συνολικότερα για την ανάκαμψη της οικονομίας. Κύριε Μιχαηλδάκη, η προσέλκυση των ξένων επενδύσεων είναι εκ των όνων κάνευ. Αλλά πολύ φοβούμαι ότι δεν θα δούμε στον βαθμό που θα θέλαμε να δούμε, εάν δεν υπάρξει και η πλήρης απελευθέρωση από τα capital controls. Ως γνωστόν, τα capital controls έχουν απελευθερωθεί εγχωρίως, αλλά όχι σε ό,τι αφορά την εξαγωγή συναλλάγματος. Από τη στιγμή που θα υπάρχει αυτή η πλήρης απελευθέρωση, και θέλω να πιστεύω ότι θα το δούμε αυτό Απρίλιο, το αργότερο Μάιο, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ θετικό σήμα, το οποίο θα εκπέμψουμε στις αγορές, στους δυνητικούς ξένους επενδυτές, ώστε να έρθουν στην Ελλάδα και να επενδύσουν. Κύριε Μιχαλή, χρήσιμη κουβέντα κάναμε. Έχω μια εκκρεμότητα. Απλώς μου έχει κολλήσει στο κεφάλι και θέλω να το υποβάλω ως ερώτημα. Είπατε ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στροφή. Να μην έχουμε ένα 4% των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 9-10 εργαζόμενους. Αυτό πώς γίνεται? Δηλαδή, χρειάζονται πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση, φορολογική βοήθεια στην πραγματικότητα, να μην πω εγώ ελάφρυνση, αλλά υποστήριξη ανθρώπων, επιχειρηματιών, επιχειρήσεων που θέλουν πραγματικά να κάνουν μεγάλες επενδύσεις. Χρειάζεται μια τόλμη από όλους εμάς. Πώς μπορεί να αλλάξει όλο αυτό? Και κύριε Μιχαλή, κυρίως, πόσα χρόνια μπορεί να απαιτηθούν για να αλλάξει η ισορροπία? Κύριε Σκαράτα, θέσατε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς ως μιλητηριακός θεσμός σε κάθε κυβέρνηση από την απαρχή αυτής της Μνημονιακής Επιτροπής το 2010, διότι είναι ένα στρατηγικό σχεδιασμό τον οποίο τον αποφασίζεις σήμερα και αρχίζει να αποδίδει μετά από μία πενταετία. Ναι. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Μακάρι να είχε ξεκινήσει το 2010. Από το 2015 θα βλέπαμε τα αποτελέσματα. Θα βλέπαμε όχι μόνο τη δημιουργία μεγάλων επιχειρήσεων που θα έρθει με αρκετούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα με την σύμπραξη και συνέργεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο κλάδο, ώστε να συμπράξουν, να δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη οντότητα. Ξένες επενδύσεις, οι οποίες, όπως αναφέρθηκα και νωρίτερα, θα έρθουν όταν υπάρχει πλέον ένας υψηλότερος βαθμός από αυτόν που υπάρχει σήμερα. Έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα. Και βεβαίως θα έρθει και μέσα από την εξωστρέφεια, διότι η μεγάλη προστιθέμενη αξία έρχεται μέσα από τις εξαγωγές, μέσα από τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Και εδώ θα σας αναχωρήσω, κύριε Λασκαράτε. Σας είπα ότι το 4% στην ουσία αφορά την λεγόμενη μεγάλη επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Το 2% του συνόλου της επιχειρηματικότητας είναι αυτό που έχει επιτελέσει, θα έλεγα, ένα μικρό θαύμα όλα αυτά τα χρόνια του μνημονίου, που είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις. Αυτές είναι που πρέπει να αυξήσουμε και ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει εμείς. Οι οποίες όμως πάνε πολύ καλά, έτσι. Πάνε πολύ καλά. Είναι στις δείκτες που είναι προς τα πάνω. Ακριβώς. Από εκεί έρχεται η προστιθέμενη αξία και ο στόχος μας είναι την επόμενη πενταετία να έχουμε αυξήσει το 2% της επιχειρηματικότητας που θεωρείται εξωστρεφής, δηλαδή μια επιχείρηση η οποία δύναται να εξάγει το 30 με 40% και πλέον της παραγωγής της, στο 10%. Εκεί είναι που θα δούμε απτά αποτελέσματα, θα δούμε αυτή την προστιθέμενη αξία και θα μπορούμε πλέον αυτό που οραματιζόμαστε σήμερα ως μια υγιή και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία να τη δούμε και στην πράξη. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, μια που ξανάβαλε, ξανά έχουμε καιρό να σας δούμε και έχουμε, όχι, προκύπτουν ερωτήσεις από τις τοποθετήσεις. Τώρα, κύριε Μιχαλή, εσείς έχετε πει στο παρελθόν ότι για να μπούμε σε ένα αριθμό, για να μπούμε σε μια κανονικότητα, πρέπει να έχουμε ένα αριθμό ανάπτυξης της τάξης του 3% για πολλά χρόνια. Εμείς έχουμε εγγράψει μια... Έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε ένα 2% έτσι ως καταγεγραμμένο αυτή τη στιγμή, αλλά υπολείπεται ακόμα δρόμος. Κύριε Μιχαηλδάκη, δεν υπάρχει κανένας οικονομολόγος. Και έχουμε και αυτά τα υπερπλεονάσματα τα οποία μας ακολουθούν. Ναι, αυτά όμως τα υπερπλεονάσματα είναι ακριβώς αυτό το οποίο επισημάναμε, ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν να δημιουργούνται μέσα από μια πολιτική υπερφορολόγησης. Πολύ απλά, διότι έχει στεγνώσει το σύστημα. Mm-hmm. Άρα και αυτή η υποχρέωση στην οποία αναφέρεστε, και πραγματικά με λυπεί το γεγονός ότι έχουμε προχωρήσει σε αυτή την συμφωνία, διότι κανένας οικονομολόγος, κανένας επιχειρηματίας και θα έλεγα και κανένας πολιτικός δεν μπορεί να προβλέψει μέχρι το 2060 ποια θα είναι όχι μόνο η εσωτερική κατάσταση, αλλά γενικότερα η κατάσταση οικονομική στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε μέχρι το 2060, μακάρι,
Αλλά δεν είναι δυνατόν, η ιστορία δείχνει διαφορετικά πράγματα, χωρίς να περάσουμε άλλη μια ηφαισιακή περίοδο, η οποία μπορεί να είναι σύντομη, μπορεί να είναι της τάξης των 2 ή 3 ετών, μπορεί να είναι και μακρόχρονη. Άρα αυτός ο στόχος, ναι, μεν έχει τεθεί σε γενικές γραμμές και ιδιαίτερα μετά το 2021 στο 2%, θεωρώ όμως από τη στιγμή που γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες κινήσεις. Μέχρι το 2021 3,5%. Είναι 3,5. Και μετά στο 2. Μέχρι το 2060. Μέχρι το 2060. Ναι. Θεωρώ όμως ότι αν γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες κινήσεις, ενδυναμώσουμε το παραγωγικό δυναμικό, αλλάξουμε δηλαδή αυτό το μοντέλο οικονομίας το οποίο υπηρετούσαμε τα τελευταία 40 χρόνια, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε σε γενικές γραμμές αυτόν τον στόχο, γιατί μπορεί να υπάρξει μια χρονιά που να είναι 1,5% η αύξηση του ΕΠ, μπορεί όμως να έρθουν και μια σειρά ετών που να είναι 3, 3,5 και 4%. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Δεκαετία του 60 το είχαμε πετύχει. Να θυμίσω ότι δεκαετία του 60 είχαμε φτάσει να είμαστε η δεύτερη χώρα παγκοσμίως πίσω από την Ιαπωνία με 9,3%. Άρα είναι ποσοστά τα οποία έχουμε δει, την δυνατότητα την έχουμε, αρκεί να υπάρχει η θέληση για να προχωρήσουμε μπροστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι έτσι στιγμή απάντησα, στραπιαία απάντηση, αλλά είναι απολύτως χρηστικό. Ακούω από το πρωί σε ραδιόφωνα δικηγόρους, εργατολόγους να λένε, αν κάποιος αμείβεται με 6 κατοστάρικα, γιατί είχε πάει, ξέρετε τώρα πώς γίνεται η διαπραγμάτευση στους καιρούς της κρίσης, 6 σου δίνω. Κακός. Δεν μεταφέρεται αυτομάτως στα 6,50. Αν δεν είναι δηλαδή στο 5,86, σε αυτό που λέγαμε κατώτατο, και είχε μια προσωπική συμφωνία με τον εργοδότη, πρέπει να γίνει άλλη συμφωνία. Δεν πάει αυτομάτως. Έτσι είναι τα πράγματα. Θα μου επιτρέψετε, επειδή δεν έχω διαβάσει πλήρως και δεν έχω μιλήσει με συναδέλφους μου, ειδικότερους εμού, να μην απαντήσω για να το μην δώσουμε μια σφαίρα. Το μήνυμα που στέλνετε εσείς στην αγορά ποιο είναι, για τον εργοδότη, λέω, που θα πρέπει να κάνω εγώ τώρα ως εργαζόμενος ειδική διαπραγμάτευση. Ότι είναι κάτι το οποίο και ο ίδιος συνηγορούσε ότι έπρεπε να γίνει, δηλαδή η επαναφορά σταδιακά στο παλαιότερο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν από τους κοινωνικούς εταίρους, από τον επιμελητηριακό θεσμό προς το πολιτικό σύστημα της χώρας, ώστε να διορθώσουμε τα άλλα κακώς κείμενα τα οποία έχουμε επισημάνει εδώ και χρόνια, θα συνεχίσουμε ακάθεκτη μέχρι να το πετύχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και θεωρητικά, Μαρίνο, και τον εργαζόμενο σου τον κρατάς γιατί σου χρειάζεται, σου δίνεις δηλαδή στην εταιρεία. Άρα, ξέρεις, δεν είναι βάρος ο μισθός του. Τον έχεις γιατί σου παράγει έργο. Σου είναι πολύτιμος. Τα προφανή λέμε τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρεις ότι έξω του κάθε ενός η περίπτωση είναι και διαφορετική. Τώρα, η Αθανασία Βολτέα είναι έτοιμη να έρθει κοντά μας. Καλημέρα, Αθανασία. Καλημέρα. Τι γίνεται, προετοιμασίες εν ώψη ευρωεκλογών και στο Facebook? Ναι, βέβαια. Παρακαλώ. Το δωμάτιο πολέμου βέβαια μας προβληματίζει όλους όταν το ακούμε. Κανονικά θα πρέπει να είναι δωμάτιο δημοκρατία. Αλλά θα σας εξηγήσω ακριβώς. Ναι, ακούστηκε και το διάβασα λίγο, μου ήρθε πολύ θετικό τίτλος. Αυτό όμως να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει καταρχήν. Έτσι. Λοιπόν, θυμόμαστε όλοι ότι στις εκλογές της Αμερικής είχε φανεί πιθανότατα ότι ένας ρωσικός προπαγανδιστικός βραχίωνας επιχείρησε να αναμειχθεί στις εκλογές της Αμερικής το 2016. Με ποιο τρόπο? Αναρτώντας και αγοράζοντας διαφημιστικό χώρο στο Facebook και περνώντας με αυτόν τον τρόπο κάποια μηνύματα που εκείνος ήθελε. Η Μόσχα βέβαια αρνείται κάθε ανάμειξη και ουσιαστικά ποτέ δεν έχει γίνει αποδεκτό ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Θα θυμόμαστε όλοι με την εκλογή του Τραμπ το 2016. Πολλοί βγήκαν και κατηγόρησαν το Facebook ότι οδήγησε σε αυτή την εκλογή τον Τραμπ μέσα από διάφορους μηχανισμούς της πλατφόρμας. Τότε ο ιδρυτής βγήκε και το αρνήθηκε βέβαια. Μετά έγινε το ακριβώς αντίθετο. Ο Τραμπ κατηγόρησε και το Facebook και το Twitter ότι λειτουργούν εναντίον του. Όλη αυτή η συζήτηση οδήγησε τους δύο υπευθύνους και του Twitter και του Facebook να βρεθούν μπροστά στην Επιτροπή Υπηρεσιών Πληροφοριών της Γερουσίας των ΗΠΑ και να απολογηθούν. Και τι πιστεύετε ότι είπαν εκεί? Βεβαίως δεν είπαν ότι φταίνε, αλλά άφησαν ένα πολύ μεγάλο παράθυρο ότι σίγουρα υπάρχουν παραλήψεις και λάθη, όμως έχουν κάνει τα πάντα για να το διορθώσουν. Άρα ουσιαστικά με αυτό το δεδομένο, ότι γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για το τι μπορεί να περάσει σε εκλογές μέσα από δύο ισχυρές πλατφόρμες, τι μηνύματα μπορούν να περάσουν και αν δημιουργούνται fake news τα οποία επηρεάζουν αυτούς που πάνε να ψηφίσουν, είναι δεδομένο. Άρα ουσιαστικά με το δωμάτιο πολέμου μας λέει το Facebook
Facebook ότι δημιουργεί και ο Νίκ Κλέγκ, ο οποίος είναι ο νέος επικεφαλής επικοινωνίας, ουσιαστικά μας λέει ναι, ότι υπήρχαν παράθυρα. Υπάρχει παραδοχή. Υπήρχαν κενά. Έχει γίνει χαμός όλη την προηγούμενη χρονιά και το πώς χρησιμοποίησαν τα social και όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν για να επηρεάσουν κόσμο και ψηφοφόρους, να μετρήσουν διαθέσεις και να κατευθύνουν την κοινή γνώμη. Να δημιουργηθούν ομάδες που συντείνουν προς ένα κοινό στόχο, να επηρεάσουν με fake news. Και με βάση αυτή την εμπειρία προσπαθούν να... κάτι παρόμοιο να αποφευθεί. Να καθαρίσουν και λίγο το όνομά τους. Φυσικά, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό νομίζω ότι το όνομά είναι οι ευρωεκλογές. Ναι. Γι' αυτό νομίζω ότι και το ονομάτισαν, όπως είπες και εσύ, δωμάτιο πολέμου, που έχει έτσι μια επιθετική, μια πολεμική. Το ότι είναι ίσως αποφασισμένοι να πατάξουν αυτά τα φαινόμενα. Ουσιαστικά, λοιπόν, τι θα είναι αυτό? Θα είναι μια συγκέντρωση επιστημόνων διαφόρων ειδών, από το Facebook βέβαια πάντα, ανθρώπων που κάνουν στατιστικά, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στο Δουβλίνο, θα φτιάξουν εκεί δηλαδή ένα κέντρο επιχείρησης και θα προσπαθήσουν ό,τι συνέβη στο παρελθόν, όποιο κενό υπήρξε, να το καλύψουν, να βρουν εγκαίρως, εάν υπάρχουν ομάδες οι οποίες δημιουργούν ένα ρεύμα, να τις αποτρέψουν. Μάλιστα, διάβαζα ότι έχουν διαγράψει και πάρα πολλούς λογαριασμούς, πάνω από 30.000 λογαριασμούς, που φαίνεται ότι θα μπορούσαν να είχαν δημιουργήσει στο παρελθόν κάτι τέτοιο. Και από το Δουβλίνο θα προσπαθήσουν για τις ευρωεκλογές να πολεμήσουν κάθε κενό. Μάλιστα, που και τώρα μετά θα μπει, ξέρεις, ένα άλλο θέμα, λογοκρισίας. Φυσικά, δηλαδή, πρέπει να βρεις την ισορροπία. Και νομίζω ότι σαφέστατο ρόλο προς αυτή την κίνηση έπαιξε και το γεγονός ότι όταν οι επικεφαλείς πήγαν στην Γερουσία και είπαν ότι όντως υπήρχαν κάποια κενά, η πτώση των μετοχών τους ήταν τεράστια. Έτσι, γιατί μιλάμε για κερδοφόρες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να κερδίζουν, δεν θέλουν να πάψουν. Να ισχύει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία Βολπέα. Να είσαι καλά. Σε λίγο. Η Μαρία Καρακλιούμη είναι ήδη εδώ, η πολιτική αναλήτρια της ΡΑΣ. Θα συζητήσουμε, θα πούμε λίγο και για δημοσκοπήσεις και πώς έχει καταγραφεί όλο το προηγούμενο διάστημα, τι πιάνει η ίδια από τον κόσμο. Είναι. Έχετε προλάβει να μετρήσετε τα του κατώτατου. Είναι νωρίς ακόμα, έτσι είναι νωρίς. Του κατώτατου, των πρεσπών και όλο αυτό το οποίο... Και η Κατερίνα γράφουμε πίνακες πια για να δούμε ακριβώς ποιος παίρνει τι. Εντάξει, γιατί λέμε 880.000 ωφελούνται και θα δουν αυξημένα ραβασάκια από τον επόμενο μήνα. Αλλά ποιος θα πάρει και πόσα περισσότερα από τον Φεβρουάριο. Θα ακούσουμε και τον κόσμο και την κοινωνία. Οι ρεπόρτερ, βέβαια. Γι' αυτό δουλεύει ο Καριώτης επάνω και δεν ακούγεται καθόλου στο αυτή. Μάλλον μιλάει με τον Ηλία τον Κούκο και τον Προκόπη τον Αγγελόπουλο για να συντονίσει το ρεπορτάζ στο δρόμο και να έχουμε την άποψη του κόσμου. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο κοντά σας. Η εγγονή στη λαϊκή. Η υγιεινή συνήθεια. Ποικιλία, τιμές και φρεσκάδα μόνο στη λαϊκή αγορά. Λαϊκή αγορά. Η καλή μας συνήθεια. Για μπαλκόνι, πέργολα, γκαράζ. Για βεράντα, κήπο, πισίνα. Κόσπικο. Φυσικός φωτισμός, εξαερισμός. Έχεις χώρο, έχουμε τη λύση. Κόσπικο. Το αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η Παναγία των Παρισίων, του Βίκτορο Σουγκό. Ο Ασημόδος, ο Δημήτρης Πιατάς. Εσμεράλδα, η Νάντια Κοντογιώργη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Παλάς. Τα πάχη μου, τα κάλλη μου. Καλή χρονιά, καλές αγορές. Όλα με δόσεις και εκπτώσεις extra large. Μπουφάν 15 ευρώ. Παλτό δέρμα 48. Κοστούμια έως 50%. Παντελόνια πουκάμισα 50%. Μπουφάν 38 ευρώ. Ζακέτες λούτρινες 38. Κάπες 38. Μοντγκόμερι 58. Φούστες παντελόνια 50%. Δείτε το site μας. Extra large. Κηφισού 92 Περιστέρι. Ονειρεύεσαι να κοιμάσαι καλύτερα? Μετά από χρόνια ερευνών, βρήκαμε τη λύση για έναν καλύτερο ύπνο στη φύση. Ήρθε το Σουένιο με την καινοτομία του δισκίου διπλής στιβάδας. Πρώτα απελευθερώνε τη μελατονίνη για να κοιμηθείς πιο γρήγορα και έπειτα τα τρία φυσικά συστατικά που δρούν όλο το βράδυ, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός ήρεμου και αναζωογονητικού ύπνου. Για να μην μείνει ο καλύτερος ύπνος ένα άπιαστο όνειρο, Σουένιο. Ονειρεμένος ύπνος. Απόψε, στην επόμενη μέρα, με τον Σεραφείμ Κοτρότσο, η ιστορική συμφωνία των Πρεσπών, η σημασία, οι νέες ισορροπίες στα Βαλκάνια και οι παρενέργειες στο πολιτικό σκηνικό, τα νέα δεδομένα
και οι νέες πλειοψηφίες στη Βουλή. Η τριγμή στην κεντροαριστερά, τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης και τα πλάνα της αντιπολίτευσης. Καλεσμένοι: Νίκος Ξηδάκης, Μανώλης Όφθονας, Κωνσταντίνος Κατσίκης, Μάριος Γεωργιάδης, Σπύρος Λικούδης και Γιώργος Λιάνης. Απόψε, στις 11 το βράδυ, στην επόμενη μέρα, με τον Σεραφείμ Κοτρότσο από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.